τυπώσεις για το Photosynthesis Under the Moonlight. Το πρώτο expansion, η πρώτη επέκταση του Photosynthesis. Ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε αγαπήσει εδώ στο Επιτραπέζου. Έχουμε δείξει βίντεο για το πώς παίζει. Είναι ένα παιχνίδι Abstract Strategy το οποίο ανήκει στην κατηγορία των παιχνιδιών εκείνων τα οποία παρότι είναι Abstract Strategy και παρότι τα παιχνίδια. Παρόλο που τα παιχνίδια Abstract Strategy συνήθως δεν έχουν πολύ θέμα, έχουν πολύ ωραίο gameplay αλλά δεν έχουν βγάλει το θέμα τους, το συγκεκριμένο είναι άκρος θεματικό. Γιατί αν θυμίζω είναι το δάσος και είναι ο ήλιος που γυρίζει γύρω-γύρω και οι σκιές των διαφορετικών δέντρων με τα διαφορετικά ύψη πέφτουν στο δάσος και οι παίχτες σκοράνε διαφορετικά από όντους νίκης. Καταπληκτικό παιχνίδι από τα αγαπημένα μας. Εδώ με την επέκταση φωτοσύνθεσης μπαίνει, συνεχίζει το παιχνίδι, παίζει 2-4 παίκτες, 30-60 λεπτά ηλικίες 8 και πάνω και ο σχεδιαστής πάλι είναι ο Χάλμαρ Χαχ. Όμως εδώ με την επέκταση αυτό που γίνεται είναι μπαίνει και το φεγγάρι μέσα, το οποίο επίσης γυρίζει γύρω-γύρω από το δάσος και ρίχνει φως και αυτό σε κάποιες πλευρές από την άλλη πλευρά. Ενώ υπάρχουν επίσης και τα ζώα του δάσους, τα οποία οι παίχτες προσπαθούν να ξεκλειδώσουν με τις δικές τους ιδιότητες για να αποκτήσουν όλα αυτά που θα αποκτήσουν μέσα στο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το κουτί είναι αρκετά ποιοτικό, με UV spot, με πολύ ωραία ποιότητα παραγωγής. Να υπησόψει. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τα περιεχόμενα και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Μία πληθώρα από φυλάδια οδηγιών. Μας ενδιαφέρει μόνο το πρώτο, το αγγλικό. Η εισαγωγή, η υπενθύμηση. Τα περιεχόμενα. Τα modes του παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε το Moon and Forest Animals, καθώς επίσης το The Great Elder Tree και το Moonstones, που είναι τρία διαφορετικά modules του παιχνιδιού. Υπάρχει το setup το οποίο προσθέτει τα διαφορετικά modules μέσα στο παιχνίδι και εξηγούνται το πώς μπαίνει το κάθε τι μέσα. Εδώ εξηγούνται οι κανόνες, με παραδείγματα για το κάθε module. Τα διαφορετικά ζώα, the hedgehog, the squirrel, σκύρος, the fox, η αλεπού. Κουβάλια, the all, the ball και ούτω καθεξής. Και το τι κάνουν. Οι ιδιότητες που έχουν δηλαδή. Και αυτά είναι όλα που υπάρχουν στο παιχνίδι. Να θυμίσω ότι το παιχνίδι έρχεται με πάρα πολύ ωραία ποιότητα παραγωγής στο core game. Πάμε να δούμε αν αυτό αλλάζει στην επέκταση. Μέσα στο παιχνίδι βρίσκουμε λοιπόν, ας βάλουμε εδώ το βασικό μας φυλάδιο. Αυτή είναι εδώ την τη λίμνη, το χαρτό είναι lean and finish, πολύ ωραία ποιότητα παραγωγή, καταπληκτική ποιότητα παραγωγή, είναι ακριβώς, όχι απλά πολύ ωραία. Αυτό το δέντρο. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούν να φυλαχθούν όλα κατασκευασμένα μέσα στο παιχνίδι, γιατί θυμίζω χωρούσαν όλα constructed μέσα στο παιχνίδι. Ίσως να μπορούμε να τα χωρέσουμε και αυτά εδώ. Θα δούμε. Να το δέντρο, σας θυμίζω, πάρα πολύ όμορφο. Το παιχνίδι τρισδιάστατο και θεματικό. Τα πλακίδια αυτά εδώ. Μάτα. Και αυτά που λένε αφήνεις ποιότητα παραγωγής, εξαιρετική. Το φεγγάρι το οποίο ρίχνει και αυτό το φως του αντανακλώντας το από τον ήλιο. Ωραίο κόνσεπτ, έτσι. Αντίστοιχα. Τρεις μικρούς δείκτες, Moonstones. Όχι, δεν είναι Moonstones αυτό, είναι Lunar Point Tracker, συγγνώμη. Και υπάρχουν και αυτά εδώ. Αυτά είναι τα τρία Moonstones, τα οποία επίσης κατασκευάζονται. Και είναι και αυτά τρισδιάστατα. Τρία τέτοια δηλαδή. Και τέλος, τα boards των ζώων. Τα οποία εδώ είναι glossy αυτά, δεν είναι lean and finish. Διαφορετική ποιότητα παραγωγής από αυτό. Θα προτιμούσα να είναι matte lean finish, να σας πω την αλήθεια. Όπως και να έχει, πάμε να τα δούμε. Boar, owl, squirrel και τα υπόλοιπα συνθέτουν όλα τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Ενδιαφέρον concept. Αν υπομονούμε, το δοκιμάσουμε στο τραπέζι και να δούμε πώς αλλάζει την το βασικό παιχνίδι και φαίνεται ότι όντως θα το αλλάζει αρκετά. Εδώ είναι και τα ξύνα ζωά και κοιτάξτε τι ωραία που είναι και από τις δύο όψεις ζωγραφισμένα. Πολύ ωραία ποιότητα. Η
Για όσους δεν έχουν παίξει το Photosynthesis, το θεωρώ ένα καταπληκτικό abstract παιχνίδι, family friendly, με αρκετή σκέψη και εξαιρετικά θεματικό. Κορυφαίο στην κατηγορία του. Για μένα και για πολλούς ακόμα. Και αυτά είναι όλα τα περιεχόμενα του Photosynthesis Under the Moonlight.